που διανύουν τα τελευταία χρόνια και που χρειάζεται το παιδί να συγκεντρωθούν 500.000 δολάρια, νομίζω, προκειμένου να πάει μέχρι το Memorial. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Η Ιωάννα Κομματά είναι ήδη στη θέση της για να μας τα πει. Αλλά θέλω να ξεκινήσω, αύριο θα δούμε το βίντεο, με το σεμινάριο που διοργανώθηκε στη Λάρισα. Ένα σεμινάριο για τους φόβους με τον πατέρα Γεώργιο, τον ιερέα με τη Χάρλεϊ που ήταν εδώ και στο Περοκέ και μας ακολούθησε στο όραμά μας και στο όνειρό μας να φτάσουμε και στη Λάρισα. Να πω πως σε αυτό το σεμινάριο αγκαλιάστηκε από πάρα πολύ κόσμο, παρότι ήταν μια ζεστή μέρα και πολλοί κόσμος ήταν εκτός. Ήρθαν πάρα πολλοί, εδώ βλέπουμε τη συνεργάτηδά μου, τη Μαρίκα τη Μαυρομάτη, η Ελισάβετ τη Νικολαίδου, εγώ και ο Κώστας ο Γαλάνης, φτάσαμε για το σεμινάριο. Θέλω να μείνω σε αυτόν εδώ τον άνθρωπο, τον Ιπάτιο. Ο Ιπάτιος είναι ο άνθρωπος που έχασε και τη γυναίκα του και το παιδί του στο τροχαίο με την Πόρσε. Θα πω όμως πως υποσχέθηκε στην εκπομπή πως θα είναι κι αυτός παρόν στο σεμινάριο Γιώργο Καραϊβάς. Εμείς λέγαμε πως δεν θα βρει τη δύναμη για να έρθει, γιατί ήταν μια απόσταση από το χωριό του. Έχει και εκείνος κάποια οικογενειακά θέματα το τελευταίο διάστημα και είπαμε πως θα του ήταν δύσκολο για να έρθει. Εκείνος όμως τήρησε την υπόσχεσή του και ήταν και εκεί για το σεμινάριο, για τον κουμπαρά της Άσπας. Γιατί από το θάνατο αυτών των δυο δικών του ανθρώπων, της Αποστολίας και του Παύλου του, υποσχέθηκε πως θα είναι κοντά στο συνάνθρωπο. Παρουσιάζει ένα αξιοσημείωτο και ένα αξιοπρόσεκτο κοινωνικό πρόσωπο ο συγκεκριμένος άνθρωπος με μια δύναμη και θέληση ψυχής που πραγματικά εντυπωσιάζει και είναι άξιος πολλών συγχαρητηρίων. Λοιπόν, Γιώργο μου, θα σου πω το εξής. Είχα την ευκαιρία με τον Ιπάτιο, θα τα δούμε κιόλας, να κάνω μια συνομιλία για το πώς σκέφτεται τη ζωή του από εδώ και πέρα. Πώς οραματίζεται την Αποστολία και τον Παύλο του σε δράση σε αυτή τη ζωή. Έχει σκεφτεί πάρα πολλά πράγματα. Του είπα πως όλοι μαζί ως εκπομπή θα γίνουμε μια αγκαλιά, να γίνει το όραμά του πραγματικότητα. Έχει σκεφτεί με έναν τρόπο κάτι να δημιουργήσει. Χρειάζεται την αγάπη του κόσμου για να γίνει αυτό και να γιγαντωθεί και από εκεί και πέρα να είναι κοντά στο συνάνθρωπο, δεν θέλω να πω περισσότερα, που θα βρίσκεται σε μια είναι δύσκολη στιγμή και, αυτό, ότι μέσα από και θα την χρειάζεται τραγωδία, βοήθεια. Μέσα από την τραγωδία μπορεί να γεννηθεί ελπίδα. Θυμίζω ότι κάπως έτσι είχε γεννηθεί και το χαμόγελο του παιδιού. Μια όαση ανθρωπιάς. Έχει πολλά που κάποια στιγμή θα τα περιγράψει εκείνος μπροστά στο τηλεοπτικό κοινό. Όμως σε αυτή την κλειστή αίθουσα περιέγραψε εκείνος τα δικά του συναισθήματα. Αν φοβάται, αν δεν φοβάται, αν φοβήθηκε ποτέ. Και θα πω και κάτι. Πόσο μόνος ένιωσε, γιατί αυτό ήταν το κίνητρο που σκέφτεται για να δημιουργήσει κάτι για τον Αποστολία και τον Παύλο. Πόσο μόνος ένιωσε όταν από τα συντρίμια, κατάλαβε πως τα συντρίμια του αυτοκινήτου του ήταν και η γυναίκα του και το παιδί του και εκείνος μόνο σε μια γωνιά να τους βλέπει. Και μπήκε στη θέση της γυναίκας του. Αν εγώ ήμουν, λέει, στο αυτοκίνητο, που μακάρι να ήμουν εγώ, και η γυναίκα μου ήταν σε εκείνη τη γωνιά, πώς θα αντιδρούσε? Εγώ το μόνο που βρήκα τη δύναμη να κάνω εκείνη την ώρα είναι να πάρω τον πνευματικό μου και να του ζητήσω βοήθεια. Πώς αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, που βρίσκονται σε ένα τέτοιο μονοπάτι ζωής θα βοηθηθούν? Αυτό είναι στη σκέψη του, αυτό θέλει να δημιουργήσει και του υποσχέθηκα πως εμείς όλοι μαζί θα βάλουμε μπροστά για να το πραγματοποιήσει. Γιατί νομίζω πως κάθε συνάνθρωπός μας σε τέτοια στιγμή έχει ανάγκη κάτι τέτοιο. Ιπάτιε, ξέρεις πολύ καλά πως πολλές φορές εμείς οι ίδιοι πήραμε δύναμη από σένα, και η Ελισάβετ Νικολαίδου κατά καιρούς που καμιά φορά δεν νιώθει καλά, τον παίρνει και παίρνει δύναμη από τον Ιπάτιο. Άρα είναι ένας άνθρωπος οχυρωμένος στο Γολγοθά του, αλλά ανοιχτός για να προβάλλει τα δικά του συναισθήματα και να αφήσει τα δικά του αποτυπώματα. Θέλω μόνο να ευχαριστήσω για αυτό το σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε και συγκεντρώθηκαν 1.000 ευρώ, τα οποία δόθηκαν στην Άσπα και στο Facebook, στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης υπάρχει ο λογαριασμός της για όποιον άλλον θέλει να συμπληρώσει να πάρει αυτό το μηχάνημα. Τον κύριο Αχιλέα Νταβέλη, που είναι ο πρόεδρος του Άνιμους, ο οποίος και μας φιλοξένησε ως εκπομπή εκεί σε ξενοδοχείο της πόλης και έβαλε